Το Γενικό Νοσοκομείο τη Στίβα συνεχίζει να έχει βασικά προβλήματα, τονίζει ο πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου τη Στίβα, Κώστα Καπούλα. Εδώ και καιρό τα προβλήματα υπάρχουν, όμω μέχρι και αυτή την ώρα δεν έχουν καλυφθεί κέρυε θέσει προσωπικού που σε αυτό το διάστημα θα έπρεπε να υπάρχουν ήδη. Το νοσοκομείο Θήβα και με χθεσινή ανακοίνωση που έχουμε βγάλει συνεχίζει να έχει τα προβλήματα που ξέρουμε όλοι όλα αυτά τα χρόνια, έτσι, όλες οι κυβερνήσεις που περάσαν, αλλά και η σημερινή δυστυχώ δεν βλέπουμε να δίνεται λύση. Ε, Χωρί να είναι κέντρο αναφορά, από ό,τι μα έχουν πει οι υπεύθυνοι, νοσηλεύονται στο νοσοκομείο άνθρωποι με COVID με ελαφρά συμπτώματα. Έτσι, σε διαφορετική περίπτωση μεταφέρονται στην Αθήνα. Αλλά το κακό είναι ότι δεν έχουν τέλο τα προβλήματα του νοσοκομείου. Ε, παρότι έχουν υποσχεθεί ότι θα γίνει το κέντρο αιμοδοσία για να λειτουργούν τα χειρουργεία, ότι θα καλυφθούν οι οργανικέ θέσει, ότι θα. Ε, Λειτουργήσουν οι μονάδε μέθου που προβλέπονται στο οργανόγραμμα, όλα έχουν μείνει λόγια και υποσχέσει. Οι εργαζόμενοι νιώθουν ανασφάλεια των επιχειρήσεων εδώ τη περιοχή. Οι εργαζόμενοι σίγουρα νιώθουν ανασφάλεια, γιατί και σε προηγούμενο ε, δελτίο τύπου που έχουμε βγάλει σαν εργατικό κέντρο με το ευνηδιαστικό lockdown, ζητάμε από τον ΕΟΔΗ ε, και τι αρμόδιε υπηρεσίε να έρθουν να ελέγξουν. Και δεν ξέρουμε, ελέγχονται τελικά οι επιχειρήσει, αν πραγματικά ε, τηρούνται όλα τα μέτρα. Mm -hmm. Δεν το ξέρει κανένα αυτό. Να τηρούνται όλα τα μέτρα προστασία που θα προστατεύουν το προσωπικό των επιχειρήσεων, τονίζει στην Κάμερα του Σταρ Κεντρική Ελλάδα ο κύριο Καπούλα. Η περιοχή είναι βιομηχανική και δεν πρέπει να νιώθουν απροστάτευτοι οι εργαζόμενοι. Προσπαθούν να προστατευτούν μόνοι του. Κάποιε εταιρείε που έχουν παρουσιαστεί πολλά κρούσματα στέλνουν του εργαζόμενου να κάνουν τεστ έτσι με κόστο τη εταιρεία. Αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Εμεί ζητάμε αν τηρούνται όλα αυτά που προβλέπουν τα πρωτόκολλα μέσα σε επιχειρήσεις. Ε, γιατί εδώ πέρα είναι η περιοχή με τεράστια βιομηχανική περιοχή, μεταφέρονται εργαζόμενοι και από τους ε, όμορους ε, νομούς, έτσι και από την Αττική και από την Εύβοια και από τη Φθιώτιδα, οπότε mm -hmm. δημιουργείται πρόβλημα. Δηλαδή, μια μεριά έχουμε lockdown και την άλλη μεριά οι εργαζόμενοι που πιθανόν για τους υπευθύνου να έχουν ανοσία στον ιό, είναι απροστάτευτοι να δοθούν άμεσα λύσεις στα προβλήματα του νοσοκομείου, δηλώνει ο ίδιος, και να νιώθουμε όλοι προστατευμένοι. Οι εργαζόμενοι μας καταγράψανε, και αυτά περιγράφουμε μέσα στην επιστολή, ε, ότι... Κάποιε θέσει, δηλαδή, ενώ ουσιαστικά δεν υπήρχε θέμα με αναισθησιολόγου, ξαναδημιουργήθηκε θέμα με αναισθησιολόγου. Είχαν τέσσερι, μείνανε δύο πάλι έχουν πρόβλημα με του παθολόγου. Πάλι έχουν προβλήματα στα εξωτερικά ιατρία. Έτσι, τα εξωτερικά ιατρία που νομίζουμε ότι είναι η υποδοχή των ασθενών και είναι από τα βασικότερα κομμάτια που πρέπει να λειτουργήσει στο νοσοκομείο. Έτσι, εκεί υποδέχονται όλα τα προβλήματα. Και νομίζω ότι πρέπει να δοθούν άμεσα λύσει. Α σταματήσουν, α δούνε μία φορά. πραγματικά να σκύψουν, μάλλον μία φορά. Πραγματικά και να δώσουν, και να δώσουν λύσει στα προβλήματα του νοσοκομείου. Να μην μένουν μόνο σε, σε υποσχέσει.